Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο πλαίσιο πλέον της καθιερωμένης πια εκπομπής μας, πολιτικές αναφορές, είμαστε κοντά σας σε συνέχεια του πρώτου μέρους της εκπομπής που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αναδείξουμε κάποιες εν πολλής λιγότερο γνωστές πτυχές της νεότερης ιστορίας και θα αναφερθούμε απόψε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στην πορεία του ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και μέχρι σήμερα. Κομβικοί ιστορικοί σταθμοί στους οποίους θα επιμείνουμε σχετίζονται με την Δημοκρατία του 1924 και το έργο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Το έργο της τελευταίας κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα προσπελάσουμε επίσης τα γεγονότα που οδήγησαν στη δικτακτορία του Ιωάννη Μεταξά και πώς οργανώθηκε ο λαός αντιστασιακά κατά την περίοδο της κατοχής. Ποιος υπήρξε επίσης ο ρόλος της Εκκλησίας στην αντίσταση και στην διάσωση των Ελλήνων Εβραίων, η οδήγηση του εμφυλίου πολέμου, το ζήτημα των Τσάμιδων και ο ρόλος της σχισματικής εκκλησίας των Σκοπίων στο μακεδονικό ζήτημα. Και από ό,τι άκουσα, η θεματική ενότητα είναι ευρύτατη και περιλαμβάνει γεγονότα τα οποία σφράγισαν τη νεότερη ιστορία του ελληνισμού και μπορούμε μέσα από αυτά να διδαχθούμε, να αποφύγουμε τα κακό κείμενα και τη σύγχρονη εποχή και να αφυπνιστούμε για να χαράξουμε μία νέα πορεία, ειδικά στις δυσχήμερες εποχές τις οποίες ζούμε και πραγματικά τον Γολγοθά τον οποίο βιώνει ο ελληνικός λαός. Ακριβώς και όπως προείπατε, βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, τη συζήτησή μας με το πώς πορεύεται ο ελληνισμός της Κωνσταντινουπόλεως και των νήσων Ήμβρου και Τενέδου μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ένα κομβικό σημείο για τον ελληνισμό της Καθημάς Ανατολής και ειδικά για τον ελληνισμό της Κωνσταντινουπόλεως των πριγκιπονήσων της Ήμβρου και της Τενέδου υπήρξε η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1923, σύμφωνα με την οποία παραμένει το ελληνοορθόδοξο στοιχείο, εθνική μειονότητα και όχι θρησκευτική μειονότητα, το ελληνοορθόδοξο στοιχείο παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, στα πριγκιπόνησα, στην Ήμβρο και στην Τένεδο και από την Ελλάδα φεύγει όλο το μουσουλμανικό στοιχείο στην Τουρκία πλην των Ελλήνων μουσουλμάνων της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Η πορεία του ελληνισμού εν πολλής θα λέγαμε ότι διαμορφώνεται και μέσα από αυτή την συνθήκη της Λοζάνης και συγκεκριμένα από τα άρθρα 37 έως 40 όπου αναφέρεται ρητός ποια είναι τα δικαιώματα της μειονότητας, της ελληνοορθοδόξου μειονότητας. Με τη συνθήκη της Λοζάνης οι Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως, της Ήμβρου, της Τενέδου και των Πριγκιπονήσων αποκτούν αστικά δικαιώματα, έχουν θρησκευτικές ελευθερίες, έχουν ατομικά δικαιώματα, δικαίωμα στα να οργανώνουν τα εκπαιδευτήριά τους, να διαχειρίζονται την περιουσία των κοινοτήτων και ούτω καθεξής. Η πορεία όμως δεν υπήρξε καλή. Και τούτο φαίνεται από το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες ιστορικές πτυχές του βίου των Ελλήνων εκεί, που αποδεικνύουν ότι το τουρκικό κράτος είδε με καχυποψία και με έναν αρνητισμό την παρουσία μιας ακμάζουσας το 1923 μειονότητας. Παραδείγματος χάρη, το 1923 αριθμούσε η ελληνική μειονότητα 298 με 300 χιλιάδες Έλληνες. Το 1935 το πληθυσμιακό στατιστικό δεδομένο μας αναφέρει ότι οι Έλληνες είχαν περιοριστεί στις 126 ή 127 χιλιάδες. Το 1960 αριθμούσε η μειονότητα 80 χιλιάδες και σήμερα αριθμεί 2,5 με 3 χιλιάδες. Ποια ήταν αυτά τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε αυτόν τον αφανισμό της ελληνοορθόδοξης μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο και στην Τένεδο. Να πούμε καταρχήν ότι κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επιβλήθηκε μία δυσβάστακτη φορολογία στην περιουσία των Ελλήνων και μάλιστα το τουρκικό κράτος την ελληνοορθόδοξη μειονότητα την φορολογούσε 2 και 3 φορές περισσότερο από τους υπόλοιπους μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες. Έτσι αναγκάστηκαν πάρα πολλοί να πουλήσουν
αντί ευτελεστά του ποσού την περιουσία τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις πιέσεις του τουρκικού κράτους όσον αφορά την φορολόγηση. Αυτός ο φορολογικός νόμος ήταν φωτογραφικός νόμος, δηλαδή ήθελε να πλήξει οικονομικά την ομογένεια η οποία διέθετε όλο το εμπόριο και τον πλούτο στην Κωνσταντινούπολη, στα έξω από την Κωνσταντινούπολη χωριά. Θα σας φέρω το εξής παράδειγμα. Εάν 15 μέρες δεν πλήρωνε ένας Ρωμιός αυτήν την υπερπολαπλάσια φορολόγηση που ήταν παράνομη σε σχέση με τους υπόλοιπους μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες, είχε το δικαίωμα του τουρκικού κράτους να δημεύσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ρωμιού. Αν καθυστερούσε 30 μέρες, τον οδηγούσε στα λεγόμενα τάγματα εργασίας, αμελέ ταμπουρού, για τα βάθη της Ανατολίας, προκειμένου να κάνει καταναγκαστικά δημόσια έργα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τότε, πληθυσμιακά η μειονότητα αντιστοιχούσε στο 0,5% του συνολικού πληθυσμού της Τουρκίας. Ξέρετε τι ποσοστό πλήρωσε φορολογίας? Το 20% των φόρων του τουρκικού κράτους. Το 0,5 του πληθυσμού πλήρωσε το 20% των φόρων του τουρκικού κράτους. Αποδεκατίστηκε οικονομικά η ομογένεια. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, από το 1941. Αναγκαστική επιστράτευση όλων των κλάσεων των αρένων από 20 μέχρι 45 ετών σε καταναγκαστικά έργα, διότι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουδέτερη ήταν η Τουρκία, δεν πήρε μέρος.